Καλησπέρα σας. Πώς τα κατάφερες, ρε Μπαλόμπα, πάλι και τέταρτα να βγούμε. Πώς τα κατάφερες, μπορείς να μου πεις. Έχει χάρη που έχω γενέθλια σήμερα και σε συγχωρώ. Ξεκινάμε ώρα για μπλε, λίμπερο 107,4. Ώρα. Τι ώρα δηλαδή. Τέλος πάντων, θα κλέψουμε από τον άλλον. Επειδή έβγαλε γλώσσα, θα του φάω ώρα, να ξέρεις. Του φάω. Μην πάει εκεί στον Μπίχτε Μπούχτεν να πει μια καλησπέρα λιγότερη σε λίγο. Ο ζουμου μου. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή, χρόνια πολλά σε αυτό το τεράστιο σύλλογο που υπάρχει ως ιδέα από το 1899 και επίσημα ιδρύθηκε σαν σήμερα 29 Νοεμβρίου του 1908. Να είναι καλά αυτοί που είναι εκεί πάνω και σήμερα είναι περήφανοι για αυτό που ίδρυσαν, που κρατά 110 ολόκληρα χρόνια παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρά τις αδικίες, παρά τους υποβιβασμούς στα χαρτιά, παρά το κυνηγητό, τόσα πολλά που έχει τραβήξει αυτός ο σύλλογος, παρόλα αυτά στέκεται όρθιος και γιορτάζει τα 110 επίσημα του χρόνια, γιατί όπως είπα και πριν, ανεπίσημα είναι παραπάνω. Ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Από αυτά τα 110, 12 χρονάκια είμαστε εδώ, υπάρχουμε ως εκπομπή καθημερινά για τον Ηρακλή. Μακάρι να μπορούσαμε, δεν γίνεται, Δημήτρη μου, να είμαστε 110 χρόνια εκπομπή. Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Αν βρεθεί τρόπος θα το κάνουμε πάντως. Να κάνουμε 110 χρόνια εκπομπή για τον Ηρακλή. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Μπαλόμπας. Στην παρέα μας όλοι εσείς που μας ακούτε είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου. Ηρακλή των ηρώων, Ηρακλή των Ολυμπιονικών, Ηρακλή που σε πολέμησαν, Ηρακλή που σε αδίκησαν, Ηρακλή που σε κυνήγησαν, Ηρακλή που κάθε φορά βρίσκεις τρόπο και σηκώνεις το κεφάλι, Ηρακλή των 10, των 110 ετών. Ηρακλάρα μου, χρόνια πολλά. Όλα τα θέλουμε. Όλα τα θέλουμε και όλα τα διεκδικούμε για αυτό τον τεράστιο σύλλογο που σήμερα γιορτάζει τα 110 του χρόνια. Από νωρίς, από τις 12 και κάτι, έχει ξεκινήσει η εορταστική εκδήλωση. Να πάτε, να πάρετε τα παιδιά σας, να πάρετε τα εγγόνια σας, να πάρετε τα βαφτισίμια σας, τα ανήψια σας. Ειδικά όσο περνάει η ώρα θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Από τις 12 και κάτι ξεκινήσανε συνεντεύξεις. Εγώ το ακούω το χράτσα χρούτσα ή και εσύ το ακούς, Δημήτρη? Μόνο εγώ το ακούω, ε. Ναι. Τώρα τι έκανες, τώρα έκανες ένα κόλπο, δεν το ακούω. Κάθε μέρα να μην έχουμε ένα θέμα. Να έχουμε. Λοιπόν, ασχολούμαστε. Τι έλεγα? Ναι, με τις συνεντεύξεις που ξεκίνησε ο καλός μου φίλος ο Μάριος Ασλαμάς. Μετά, για κάνα δυομισάωρο και παραπάνω, συνέχισα εγώ με πάρα πολλούς καλεσμένους. Έχουμε κόψει με την βοήθεια και του Δημήτρη Μπαλόμπα απέναντί μου κάποια ηχητικά από τις συνεντεύξεις που πήρε ο Μάριος και εγώ. Αλλά δεν έχει σημασία ποιος το έκανε αυτό. Σημασία έχει ότι το Ηρακλής TV σας κράτησε συντροφιά περίπου 5 με 6 ώρες με πολλά πρόσωπα που ήρθαν, μας τίμησαν με την παρουσία τους. Τίμησαν όλους εμάς, όλους εσάς, όλη την οικογένεια του Ηρακλή. Θα ακούσετε κάποια ηχητικά αποσπάσματα, επαναλαμβάνω, σε πολύ λίγο. Και θυμίζω για τον κόσμο που μας ακούει τι την ώρα είναι η ποδοσφαιρική ομάδα εκεί και η μπασκετική με το που τελειώνει την... μπορεί να έχει φτάσει ήδη. Με το που τελειώνει την προπόνηση από το Ιβανόφιο θα βρεθεί εκεί. Θα βραβευτούν και οι δύο ομάδες με τους πιτσιρικάδες που τώρα μεγάλωσαν 7 χρόνια μεγαλύτεροι από εκείνο το παιχνίδι. Στην Καλλικράτεια θα βραβευτεί εκείνη η ομάδα που έπαιξε στο Καλλικράτη Ηρακλής στη Δέλτα Εθνική. Θα βραβευτεί και η ομάδα που έπαιξε πέρυσι στην πρεμιέρα, κατέβηκε στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με αντίπαλο την Καρίτσα. Γιατί στον Ηρακλή δεν βραβεύουμε μόνο αυτούς που παίρνουν κάτι. Βραβεύουμε και αυτούς που σηματοδοτούν πολλά πράγματα. Που συμβολίζουν πολλά πράγματα, να το πω πιο σωστά, το αλλάζω. Που συμβολίζουν πολλά πράγματα. Και εκείνη η ομάδα με τα μούστακα παιδιά στην Καλλικράτεια, γιατί πολλοί εδώ της πόλης αλλά και της χώρας ολόκληρης δεν θέλαν τον Ηρακλή στην κατηγορία, όπως και το 17 πάλι εδώ της πόλης και της χώρας ολόκληρης
πάλι δεν το θέλαν με τις γνωστές ψηφοφορίες. Και αυτά τα παιδιά ήταν αυτά που μπήκαν μπροστά. Και αξίζει να πάτε να τους χειροκροτήσετε. Οπότε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τούτη την ώρα στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι. Οι βραβεύσεις των πιτσιρικάδων, βέβαια του 11 έχουν μεγαλώσει, έχουν 7 χρόνια παραπάνω στην πλάτη τους. Οι υπόλοιποι παραμένουν πιτσιρικάδες από πέρυσι. Και μετά θα ακολουθήσει συναυλία με ωραία ροκ σχήματα. Οπότε μετά την εκπομπή θα ξαναπάμε μια βόλτα, έτσι να δούμε και την ολοκλήρωση αυτής της ωραίας εκδήλωσης, παύλα γιορτής, παύλα εκθεσιακού υλικού. Ήταν πολλές οι συγκινητικές στιγμές που ζήσαμε σήμερα με όλες αυτές τις συνεντεύξεις, με όλα τα πρόσωπα που είδαμε. Και πραγματικά όποιος θέλει μπορεί να δει και το απόσπασμα, τι απόσπασμα δηλαδή, όλες οι συνεντεύξεις είναι. Στο YouTube θα μπείτε, θα γράψετε Ηρακλής TV, θα πατήσετε εκεί που λέει 110 χρόνια Ηρακλής, οπότε θα τα παρακολουθήσετε όλα. FM καιρό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Από χθες αργά το βράδυ, με το που άλλαξε η ημερομηνία και πήγαμε 29 του μηνός, έχουμε ως εκπομπή ξεκινήσει έναν διαγωνισμό, κατά κάποιο τρόπο διαγωνισμό, στο Facebook, αλλά το συνεχίζω και τώρα μέχρι την εκπομπή. Μέχρι την εκπομπή, αν δεν έχω κάποιο άλλο μήνυμα, θα καταλήξουμε σε νικητή ή νικήτρια. Θέλω λοιπόν, όποιος έχει φίλαθλος του Ηρακλή, άντρας ή γυναίκα, γεννηθεί σαν σήμερα, 29 Νοεμβρίου, δηλαδή έχει γενέθλια μαζί με τον αγαπημένο του ή αγαπημένη της, ανάλογα αν είναι άντρας ή γυναίκα, αγαπημένο Ηρακλή, να μας στείλει μέσω messenger, μέσω μηνύματος, μέσω mail στην εκπομπή, όπως θέλει, την ταυτότητά του ή την ταυτότητά της για να αποδεικνύει ότι έχει γεννηθεί 29 Νοεμβρίου. Και ο Μπαλόμπας μπορεί να λέει ότι γεννήθηκε 29 Νοεμβρίου, αλλά πότε γεννήθηκε ο Μπαλόμπα? 24 Οκτωβρίου. Δεν μας κάνει ο Μπαλόμπας. Δεν σε θέλουμε. Λοιπόν. Ούτε εγώ κάνω που είμαι 4 Αυγούστου, δεν κάνω ούτε εγώ. Όσοι έχουν γεννηθεί 29 Νοεμβρίου μπορούν να διεκδικήσουν αυτό το υπέροχο συμβολικό δωράκι που είναι ένα κρασί, κρασί 1000 χρόνια. Έτσι γράφει πάνω. 1000 χρόνια. Προσφορά της Κάβα Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ την φίλη μου τη Λία που μας το προσέφερε, αυτό το υπέροχο κρασί που, επαναλαμβάνω, μόνο από το όνομα καταλαβαίνετε το συμβολισμό του. 1000 χρόνια γράφει έξω. Να το πιείτε, να μας θυμάστε, να σας χαιρόμαστε που γιορτάζετε σήμερα και χρόνια σας πολλά. Επαναλαμβάνω για αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα. Έχουμε πολλά να διαβάσουμε. Ανακοινώσεις που υπάρχουν μπροστά μας, δελτία τύπου, γραπτές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε με το μήνυμα του κυρίου Τόμου Παπαδόπουλου, του Προέδρου και Μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Ηρακλής. Αγαπητοί συνοπαδοί, αδέρφια, συνοδοιπόροι, η ιδέα του Ηρακλή μας είναι μία ενιαία και αδιαίρετη, μπολιασμένη με τις αρχές του αθλητισμού, του ΕΦ αγωνίζεστε, της κοινωνικής δράσης, των αγώνων και για την απελευθέρωση της χώρας και της οπαδικής υπερηφάνειας. Η ΠΑΕ Ηρακλής, υπηρετώντας όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο DNA του ιστορικότερου συλλόγου της Ελλάδος, συμμετέχει ενεργά και στηρίζει με όλες τις δυνάμεις τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τον ερασιτέχνη, για να τιμήσουμε όλοι μαζί και όπως αρμόζει τα 110 χρόνια από την είδηση του Ηρακλή. Σε αυτό το κομβικό σημείο και την κρίσιμη καμπή του σωματείου μας, όσοι υπηρετούμε τον ημίθεο, οφείλουμε να σταθούμε αντάξει της ιστορίας του. Να ορθώσουμε ανάστημα απέναντι σε όσους επιχείρησαν να μας βλάψουν ή ακόμα και να μας καταστρέψουν, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι ο Ηρακλής είναι εδώ. Οι εποχές που η ομάδα μας δεν είχε φωνή ανήκουν στο παρελθόν, όπως και οι δύσκολες μέρες που ήμασταν το εύκολο θύμα. Ο Ηρακλής αναγεννήθηκε μέσα από τις τάχτες του και δηλώνει παρόν στα αθλητικά αλλά κοινωνικά δρόμενα της Θεσσαλονίκης, προασπίζοντας όλα αυτά που μας κλειοδότησαν οι σημαντικοί παράγοντες, οι μεγάλοι αθλητές και οι τεράστιες προσωπικότητες που συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε σε αυτά τα 110 χρόνια παρουσίας ο Ηρακλής να γίνει τρόπος ζωής. Δανείζομαι λοιπόν το γνωστό σύνθημα το οποίο ασπάζονται όλοι οι φίλοι της ομάδας μας για να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου 1000 χρόνια Ηρακλής. Τα καλύτερα έρχονται. Χρόνια πολλά Ηρακλή μας για τα χρόνια που πέρασαν, χρόνια καλά για εκείνα που θα έρθουν, χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη. Γιατί γιορτάζει και η Θεσσαλονίκη σήμερα, το έχω πει αυτό με τα μαθηματικά και χθες το είπα, έτος ιδρύσεως του Ηρακλή σαν σήμερα 1908, απελευθέρωση Θεσσαλονίκης 1912. Για ψάξτε το λίγο να δείτε ποιος, πού και γιατί. Με το γνωστό σύνθημα του σοφού λαού του Ηρακλή, όταν εμείς ήμασταν εδώ, οι άλλοι δεν υπήρχαν.
Ανακοίνωση έχω μπροστά μου και από το Ιδρυτικό Σωματείο Ηρακλής 1908. Το Ιδρυτικό Σωματείο εύχεται σε ολόκληρη την οικογένεια του Ηρακλή μας χρόνια πολλά. Η ιδέα Ηρακλής έχει ξεφύγει από τα όρια του αθλητισμού. Η προσφορά του Ηρακλή μας σε όλα τα πεδία της κοινωνίας έχει καταστήσει την ομάδα μας συνώνυμο της Θεσσαλονίκης. Τα σημάδια των Ιβάνοφ, Κατσάνη και όλων των ανώνυμων που υπηρέτησαν τον Ηρακλή και την πόλη, προσφέροντας ακόμα και τη ζωή τους, καθώς και τα τρία αστέρια σημάδια των κατάφορων αδικιών, είναι τα παράσημα τιμής μας. Και ποτέ δεν θα σταματήσουμε να τα υπηρετούμε. Χρόνια πολλά, Ηρακλή μας, το μεγαλείο σου τελειωμό δεν έχει. Ανακοίνωση και από την Αυτόνομη Θύρα 10. Η ανάρτησή της αναφέρει: χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας, χρόνια πολλά στην ιστορία της πόλης, χρόνια πολλά στην αγάπη και καψούρα μας. 110 χρόνια Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής Θεσσαλονίκης 1908. 10 συνένα χρόνια πιστή στον Ημίθεο, 10 συνένα χρόνια πλάι του, 10 συνένα χρόνια ασπίδα του συλλόγου, 10 συνένα χρόνια σε όλα τα πέταλα της γης, 10 συνένα χρόνια αυτονομίας, ελευθερίας και αλληλεγγύης, 11 χρόνια. Αυτόνομη Θύρα 10. Θα πούμε βέβαια πράγματα πέρα από τα γενέθλια και για την επικαιρότητα. Τα ηχητικά τα έχουμε, Δημήτρη μου, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε σε αυτά από την σημερινή εκδήλωση. Έχουμε να πούμε και για το ποδόσφαιρο αλλά και για το βόλεϊ, καθώς χθες ο Ηρακλής έδωσε τη μάχη του, έπεσε μαχόμενος θεωρώ, θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, θα μπορούσε να πάρει ακόμα και δύο σετ. Έχασε 3-0 σετ, αλλά αν εξαιρέσουμε το πρώτο που ήταν κακός, το έχασε με 15 εύκολα, τα υπόλοιπα δύο τα έχασε με 25-23 και το δεύτερο και το τρίτο. Και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, το οποίο είδε και πολλοί κόσμοι μέσω του Λαόλα, θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει και το δεύτερο και το τρίτο. Γιατί ήτανε, ειδικά στο τρίτο είχε περάσει με 3-4 πόντους μπροστά, το ήλεγχε το σετ, βέβαια να πούμε ότι είτε έχανε 3-0 είτε έχανε 3-1, ένα και ταυτό. Το θέμα είναι να μπορέσεις τα εκτός έδρας να πάρεις δύο σετ, για να πάρεις και πόντους στα μεταξύ σου τα παιχνίδια. Άξιζε κάτι καλύτερο ο Ηρακλής, αυτό είναι δεδομένο. Προσωπικά η Μπενφίκα δεν με τρόμαξε. Περίμενα ένα μεγαθύριο που θα κάνει τον Ηρακλής μπαράλια. Δεν έγινε αυτό. Ο Ηρακλής αξιοπρεπέστατος ήτανε. Δεν συγκρίνουμε βέβαια μπάτζετ και ρόστερ κτλ. Οι Πορτογάλοι έχουν 6 ξένους, 4 Βραζιλιάνους και δεν συμμαζεύεται. Και πολλά λεφτά και οργάνωση κτλ. Αλλά ο Ηρακλής που κάθε χρόνο προσπαθεί να βελτιώνεται, να βάλει ένα λιθαράκι, ένα βήμα μπροστά κτλ. Είδε τον αντίπαλο στα μάτια και θεωρώ ότι με γεμάτη, αλλά γεμάτη μίκρα, όλα μπορούν να συμβούν. Ποια είναι αυτά τα όλα? Να μπορέσει ο Ηρακλής να διεκδικήσει νίκη με 3-1. Γιατί 3-2 δεν του αρκεί. Αν οι Πορτογάλοι πάρουν δύο σετ στη μίκρα, τότε περνούν στη φάση των 16. Εκεί όπου περιμένει το ζευγάρι, ο νικητής του ζευγαριού Ζαλάου Στεάουα. Χθες θυμίζουμε, σας τα λέγαμε τέτοια ώρα, η Ζαλάου κέρδισε τη Στεάουα και οι δύο ομάδες από τη Ρουμανία 3-0 σετ, οπότε έχει το πρώτο λόγο. Αν ο Ηρακλής κερδίσει 3-0 ή 3-1, οδηγεί το ζευγάρι σε χρυσό σετ. Χρυσό σετ στα 15, που εκεί θα γίνει πανηγύρι, θα γίνει μέσα στη μίκρα. Το θέμα είναι να μπορέσει να διεκδικήσει την καθαρή νίκη. Γιατί ξαναλέω, αν οι Πορτογάλοι πάρουν δύο σετ, προκρίνονται αυτοί. Δηλαδή, αν κάνουν 0-2 ή 1-2, δεν θα έχει σημασία μετά το τι θα γίνει στο μάτς. Θα έχει τελειώσει η ιστορία από τη στιγμή που έχουν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Σίγουρα μιλάμε για μια υπέρβαση, σίγουρα μιλάμε για ένα στόχο πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ποτέ μιλές ποτέ. Και ο ευρωπαϊκός Ηρακλής μας έχει δείξει ότι όταν δεν τον υπολογίζουν, τότε κάνει πράγματα. Με γεμάτη μίκρα και με κομμένα εισιτήρια, αυτό πάει και στην οικονομική ενίσχυση που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα και την πορεία της από εδώ και πέρα. Γιατί φανταστείτε αυτά τα 10 ευρώ να είναι 1.000-1.500, δεν ξέρω, μέχρι όσο πάει. Κάντε το επί 10. Τι πολύ μεγάλη ανάσα θα είναι για τον Ηρακλή.
Χρόνια πολλά, Γεώργιε, στον Ηρακλή. Εύχομαι και προσεύχομαι να είσαι πάντα καλά και να προσφέρεις καλά στην ομάδα μας. Ευχαριστώ, πάτερ μου. Ο πατέρας Βασίλειος πάντα κοντά μας, εδώ, ακροατής της ώρας για μπλε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, Δημήτρη μου, πάμε... Δεν έχεις καμιά αντίρρηση. Εγώ, λέει. Δεν έχω άλλο μπροστά μου, εσένα έχω. Δεν έχεις αντίρρηση, αυτό έλειπε να έχεις. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο να ακούσουμε και τις συνεντευξούλες. Συνεντευξούλες λέω γιατί τις κόψαμε λίγο σε χρονική διάρκεια. Συνεντευξάρες είναι όλες γιατί είναι φοβερά πρόσωπα που μίλησαν. Και να επανέλθουμε σε λίγο. Μίτσο, ναι, πάμε. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Χρόνια πολλά στον τεράστιο αυτό σύλλογο για τα 110 του επίσημα χρόνια ζωής. 29 Νοεμβρίου 1908, 29 Νοεμβρίου 2018. Ήταν ο όμιλος Φιλομούσων που ουσιαστικά ξεκίνησε με την ιδέα του Ηρακλή και συνέχεια το 1908 μπήκε και η επίσημη σφραγίδα, όπως λέμε. Χρόνια πολλά, λίγο οξύμορο αυτό που θα πω, και σε όσους δεν είναι κοντά μας, είναι πολλοί, είναι πάρα πολλοί, όσοι είναι εκεί ψηλά, και είμαι σίγουρος ότι η ψυχή τους αγαλιάζεται απόψε, γιατί αν ήταν εδώ, σίγουρα και αυτοί θα το γιόρταζαν, αλλά όπου κι αν είναι, στο μεγάλο πέταλο του παραδείσου, είναι κοντά μας. Είναι κοντά μας και τους νιώθουμε κοντά μας και σήμερα, σε αυτή την μεγάλη γιορτή για τον Ηρακλή. Θα διαβάσω αυτό που χρωστάω για το βόλεϊ, για την ανακοίνωση του ΤΑ Ηρακλής εν ώψη του επαναληπτικού του Αγίου Νικολάου, ημέρα Πέμπτη, 7.30 το απόγευμα, 6 Δεκεμβρίου, στη Μίκρα, Ηρακλής Μπενφίκα, ματσάρα, πάμε για την ανατροπή, γιατί ξέρουμε ως Ηρακλής τι θα πει Ευρώπη και η Ευρώπη ξέρει πολύ καλά τι θα πει Ηρακλής. Με 5 Final Four Champions League, με 3 τελικούς Champions League, με πρόκριση στους 8 στο Sev Cup και τώρα όπου πάει, όπου βγει. Το ΤΑ Ηρακλής ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας μας ότι παρέλαβε και διαθέτει τα εισιτήρια του επαναληπτικού αγώνα με την Μπενφίκα την ερχόμενη 5η 6 Δεκεμβρίου και ώρα 7.30 στο γήπεδο της Μίκρας. Υπενθυμίζεται ότι βάσει οδηγίας της ΣΕΒ δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας. Εδώ είναι και η απάντηση σε φίλο ακροατή, νομίζω ο Θανάσης. Θυμάμαι καλά, ναι, το έχω κρατημένο από χθες. Θανάση μου, που σου χρωστούσα την απάντηση, ειδού η απάντηση έρχεται από τον ίδιο τον Ηρακλή. Δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας κατόπιν οδηγίας της ΣΕΒ και τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυστηρά. Θα υπάρχει και άνθρωπος της ΣΕΒ, εκπρόσωπός της, και ο έλεγχος των εισιτηρίων θα γίνεται έξω από το στάδιο της Μίκρας, από το γήπεδο της Μίκρας. Το ΤΑ Ηρακλής καλεί τον κόσμο της ομάδας μας να προμηθευτεί το εισιτήριο και να γεμίσει τη Μίκρα δίνοντας όθηση στους αθλητές μας να πάρουν τη μεγάλη πρόκριση στους 16 του Challenge Cup. Στην επιστροφή μας στην Ευρώπη σας χρειαζόμαστε όλους. Όλοι μαζί μπορούμε να ξαναπάμε τον Ηρακλή μας ψηλά. Διάθεση εισιτηρίων αποκλειστικά από το Κατσάνιο 9 το πρωί ως 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Αυτά λέει η ανακοίνωση και συμπληρώνω εγώ υστερόγραφο. Ορμάτε. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Δημήτρη Μπαλόμπα που έχω απέναντί μου, θα ξεκινήσουμε να ακούσουμε κάποια ηχητικά, κάποιες συνεντεύξεις. Αρχικά του Λάκη Παπαϊωάννου στο Μάριο Ασλαμά. Μικρά αποσπάσματα είναι, έτσι για να πάρετε και μια γεύση για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να δουν ζωντανά μέσω του Ηρακλή TV. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, βέβαια, είναι ανεβασμένο. Έχει ανέβει στο YouTube. Μπορείτε να καθίσετε με τις ώρες και να το δείτε. Αυτό που έγινε σήμερα στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εδώ κοντά μας, όπου τούτη την ώρα είναι και η ποδοσφαιρική ομάδα και η μπασκετική ομάδα. Αργότερα θα γίνουν και βραβεύσεις, θα υπάρχει και συναυλία. Οπότε, ακόμα και τώρα, αν κάποιος δεν έχει πάει, να πάει να γιορτάσει τα 110 χρόνια του Ηρακλή και να δει εκεί οι πρωταγωνιστές. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με Λάκη Παπαϊωάννου, που μιλά στο Μάριο Ασλαμά. Ηρακλής, σήμερα τα γενέθλια, να κλείσουμε με αυτό μια δική σου ευχή από καρδιάς. Εγώ εύχομαι να βρει ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής τον δρόμο, ο οποίος δρόμος είναι η υπομονή και οργάνωση. Με υπομονή, επαναλαμβάνω, ναι. Να βρει το δρόμο του που είναι η Super League,
να είναι κοντά ο κόσμος, να χαίρεται, να ευχαριστεί ο κόσμος, τα παιδιά του, να θέλει να περνάει καλά, γιατί είναι γιορτή το ποδόσφαιρο. Όλα τα άλλα τμήματα του Ηρακλή, και δεν πρέπει να ξεχνάει ο φίλαθλος ότι πρέπει να είναι πάντα κοντά στην ομάδα, όχι στο ποδόσφαιρο μόνο, ή όχι μόνο στο βόλεϊ, σε όλα τα αθλήματα του Ηρακλή. Γιατί για μένα η Ηρακλής είναι και το βόλεϊ που το παρακολουθώ, το μπάσκετ, θέλω να πάει καλά, το ποδόσφαιρο, ο στίβος, τα πάντα. Πολύ τα πάντα είναι Ηρακλής, εντάξει. Είναι Ηρακλής. Να είναι μια μεγάλη οικογένεια, γιατί πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε, αλλά υπάρχουν κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις. Ποιες είναι οι εκδηλώσεις κοινωνικές μας? Αυτή την ομάδα που αγαπάμε. Ο καθένας αγαπάει κάποια ομάδα, δεν αλλάζει ομάδα. Δύσκολα. Εγώ δηλαδή, ό,τι να μου πούνε, δεν μπορώ να αλλάξω. Είναι έτσι. Το πιο εύκολο ποιο ήταν να πεις εγώ είμαι Ολυμπιακός ή Manchester United. Όχι, ρε φίλε. Εθνική Ελλάδος. Ναι. Και μου είπε ένας, νομίζω ο Μανώλου Ρουτάκης, όταν πήγαμε την Αραβία πέρυσι να δούμε το μάτς, ήταν λίγος κόσμος. Και λέω, αναλάβαμε εμείς. Και μου λέει αυτός, λέει, εγώ έρχομαι να δω τον Ηρακλή. Δεν με ενδιαφέρει που παίζει, θέλω να βλέπω τον Ηρακλή να παίζει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι, έτσι, έτσι. Και με υπομονή θα γίνουν όλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μπόρεσα και σε είδα και σε χάρηκα στα γήπεδα τόσα χρόνια. Για ό,τι μου πρόσφερες. Από καρδιάς. Η εντονή Ηρακλής, έτσι. Καλά, αφού ήταν με. Όχι μόνο ροζ και γαλάζια τη φορά. Γαλάζια, δεν. Ωραία. Να είσαι καλά, Λάκη. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε από καρδιάς. Να είσαι καλά. Το μικροφωνάκι. Εννοείται η εγγονή του Λάκη Παπαϊωάννου είναι Ηρακλάκη. Γερό να είναι μικρό. Λοιπόν, χρωστάω κάτι. Χρωστάω μήνυμα και θέλω να πω και μια πολύ μεγάλη καλησπέρα και να πω να ζήσετε στον κύριο Σταύρο που είναι 80 ετών και στη σύζυγό του την Καλλιόπη, οι οποίοι σαν σήμερα πριν κάποια χρόνια, δεν έχει σημασία, παντρεύτηκαν. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή, γιατί παντρεύτηκαν. Μάλλον ήξερε ο κ. Σταύρος τι έκανε. 29 Νοεμβρίου φυσικά, όπως και ο Μιχάλης Γεράνης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που μας μίλησε κατά διάρκεια της εκδήλωσης σήμερα που πέραμε τις συνεντεύξεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, και αυτός σαν σήμερα παντρεύτηκε 29 Νοεμβρίου. Ρε τους μπαγάσιδες τι κάνουν, είδες. Καλή ημερομηνία για γάμο είναι αυτή η μητσάρα. 29 Νοεμβρίου. Τώρα το άλλο δε, άστο. 2000. αγαπημένο μου κύριε Σταύρο, αγαπημένο μου Καλλιόπη, να ζήσετε, να είστε γεροί. Και να τον αφήνεις, άσε που δεν χρειάζεται καμιά ειδική άδεια, τον αφήνεις να βλέπει τον Ηρακλή λίγο παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, να στείλω και τα χρόνια μου πολλά και τις καλησπέρες στον Γιώργαρο που μας ακούει από την αγαπημένη Βοστόνη. Πρέπει να πάμε κάποια στιγμή εκεί, μπαλόμπα να ξέρεις. Πρέπει να πάμε, να δούμε Celtics. Στην αγαπημένη και κυανόλευκη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Χρόνια πολλά, έτσι ακριβώς, διπλό όφελος εισιτήρια νίκη και μεταγραφή, λέει ο Γιώργος για το βόλεϊ, ο οποίος έχει γράψει και ένα στιχάκι, σήμερα το έγραψε και μας το έστειλε. Χρόνια μας πολλά, όπου και αν πάω, όπου και αν σταθώ, για σένα θα μιλάω, είσαι αγάπη μου εσύ, πιο μεγάλη τρέλα, η οικογένεια μπροστά και εσύ καψούρα μου βαθιά, γεμίζεις τη ζωή μου. Αυτά τα δύο τα αγαπώ, ευχαριστώ και το Θεό που ήρθαν στη ζωή μου. Υπέροχο. Έχουμε, φίλε, στον Ηρακλή έχουμε επίπεδο. Έχουμε και ποιητικό ταλέντο. Να είσαι καλά, Γιώργα, ρε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν θα προλογίσω ποιος είναι ο επόμενος από τις συνεντεύξεις που κάναμε μέσω του Ηρακλή TV σήμερα για τα 110 χρόνια. Βάλτο κατευθείαν. Δεν κάνω πρόλογο καθόλου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και από μένα, χρόνια πολλά και γήπεδο στο Ηρακλή, να μην το ξεχνάμε, εγώ δεν το ξέχασα ποτέ, το λέω και θα το φωνάζω πάντα. Μας χρωστάνε ένα γήπεδο και πρέπει οι νεότεροι να πολεμήσουν να το πάρουν το γήπεδο, να μας κάνουν γήπεδο, μας το χρωστάνε, μας το κλέψαν. Έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, μήπω και την Ευρώπη για τον Ηρακλή, οπότε το Νάουσα Θεσσαλονίκη για να έρθει σήμερα για την εκδήλωση ήταν τίποτα, έτσι? Φυσικά δεν ήταν τίποτα. Εδώ κάναμε εκδρομές με χιόνια και με τι δεν κάναμε εκδρομές. Με τι, και με κίνδυνο και με μολότοφ και χωρίς μπρίτσο στο λεωφορείο και σπασμένα τζάμια από την μια άκρη μέχρι την άλλη. Και τι δεν είδαμε. Πάρα πολλά από τον Ηρακλή και χαλάλι του άξιζε τον κόπο.
Έχεις γεννηθεί το 1933. 27 Νοεμβρίου. Δύο μέρες. Με τον Ηρακλή έχεις 25 χρόνια διαφορά. Ναι. Δεν είναι πολλά. Όχι, τίποτα. Δεν είναι πολλά. Τίποτα. Και ακολουθείς τον Ηρακλή από πότε, παππού? Για τον Ηρακλή ακούω στο σπίτι μου από τότε που γεννήθηκα. Ο μπαμπάς μου ήταν Ηρακλητές. Μόνο για τον Ηρακλή μιλούσε. Τον άρεσε τον ποδόσφαιρο, τον άρεσε τον αθλητισμό. Ήταν και αθλητικός τύπος. Και γεννήθηκα με τον Ηρακλή. Από τα πρώτα μου χρόνια. Το πρώτο παιχνίδι που είδα, γιατί εμείς μένουμε και στην Άωσα, 100 χιλιόμετρα από εδώ. Το πρώτο παιχνίδι που είδα το 1949. Την άνοιξη του 40. Τεράστιος παππούς από την Νάωσα, που και αυτός εδώ έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Δηλαδή πήγε στην Κέρκυρα, πήγε στην Πάτρα, θα πάει τώρα την Κυριακή στα Σπάτα. Στα 85 του θα πάει στα Σπάτα ο δικός του, θα πάει και θα έρθει, ημερήσια θα το κάνει. Που άλλους τους λες, φίλε, έχω ένα εισιτήριο, θες να το πάρεις να πας Καφτατζόγλου, και το σκέφτονται. Και αυτός θα πάει από την Άωσα, πάει στην Αθήνα. Τέλος πάντων, μη γίνω κακός, μέρα που είναι. Και ήταν ευκολάκι το να έρθει σήμερα φυσικά από την Άωσα Θεσσαλονίκη, παιχνιδάκι για τα 110 χρόνια. Συνεχίζουμε, Δημήτρη μου. Πού πάμε τώρα, γιατί ξεχάστηκα? Πάμε στον κύριο Κώστα Βέλιο. Αυτό είναι ωραία. Είναι καταρχάς χρόνια πολλά για τα 110 χρόνια του Ηρακλή. Νομίζω ο Ηρακλής, το να είσαι Ηρακλής είναι τιμή. Είναι ολόκληρη, είναι ιστορία, είναι ιδέα ο Ηρακλής. Δηλαδή, αυτό λέω και στα παιδιά μου, ότι δεν είναι μόνο τα κύπελα τα οποία παίρνουν, τα οποία βλέπω όλα χάρτινα είναι. Τα κύπελα είναι η ιστορία του Ηρακλή. Ο Ηρακλής έχει ήρωες, έχει τον Ιβάνοφ, τον Κατσάνιο, είναι με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής έχει αθλητισμό. Βλέπαμε και παλιά στο Στίβο που έπαιρνε άπειρα πρωταθλήματα. Όλοι τρέχανε, ήταν ένα υγιές σύνολο τότε με τον αθλητισμό που είχαμε στο Στίβο. Ο Ηρακλής περιλαμβάνει, και νομίζω αυτή είναι η τίτλη του Ηρακλή. Και έτσι, δηλαδή, έτσι μεγάλωσα και τα παιδιά μου. Και τον Απόστολο και τη Χαράκου και τον μικρό τον Αστάση, του λέω και μου λέει μπαμπά. Ο οποίος παίζει και από εδώ. Ο οποίος παίζει και. Όλοι ξεκίνησαν στον Ηρακλή, και η Χαρά από 7 χρονών, δηλαδή έχει 10 χρόνια συμβόλαιο, όπως από νήπια. Ο Αναστάσης και τόσο μικρούλες, τον έχω από νήπια στον Ηρακλή, και επειδή και εγώ αυτά τα πήρα από τους γονείς μου. Δηλαδή έχω μάθει θρησκεία, πατρίδα και οικογένεια, τα οποία τώρα πάνε να τα ξεφτυλίσουν όλα αυτά τα πράγματα, να τα ισοπεδώσουν, και αυτό δίνω έτσι και στα παιδιά. Και αυτό βλέπω ότι ο Ηρακλής έχει όλο αυτό το πακέτο, και αυτή είναι η τίτλη νομίζω. Είναι ό,τι πιο καλύτερο, και διαβάζει και ο μικρός στην ιστορία έτσι και μου λέει μπαμπά, τι ωραία είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό λέω, είναι μεγάλη τιμή να είσαι Ηρακλής. Πολύ μεγάλη τιμή, απόλυτο αδίκιο έχει ο κύριος Κώστας Βέλιος, ο πατέρας του Απόστολου Βέλιου και φυσικά βετεράνος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Θυμηθήκαμε και εκείνο τον γκολ που έβαλε πέραν στον ΠΑΟΚ το 1-0, που έσπασε μια παράδοση. Χατσιπαναγής λέει η πάσα, με κλειστά μάτια τον βρήκε. Είχε περάσει λέει δύο φορές τον Καραγεωργίου. Σηκώθηκε ο Καραγεωργίου, ξαναπήγε ο Βάσια, δηλαδή δεν τρέπεται καθόλου. Πήγε τρίτη φορά να τον περάσει. Τον πέρασε και τρίτη φορά, έδωσε στο Βέλιο, ο οποίος έκανε τότε το 1-0. Και έχω μπροστά μου ευχές, όλοι αγαπημένοι σήμερα μαζεμένοι μου είστε, όλοι αγαπημένοι, από τον Θόδωρο από την Αμερική. Χρόνια πολλά Γιώργο για τον Ηρακλή, να τα κατοστήσουν και τα χρόνια πολλά να τα χιλιάσουμε και στο Σταύρο το Σαμακά και στην Καλλιόπη. Και στο Μιχάλη το Γεράνη και στη γυναίκα του, ορίστε. Το ασβεστοχώρι ενώθηκε εδώ το Κιανόλευκο, όλοι μαζί, μια οικογένεια. Πού πάμε τώρα, Μιτσάρα?
πάμε να ακούσουμε ηχητικό απόσπασμα, βεβαίως από μια πολύ ωραία ιστορία. Δεν ξέρω αν είναι γνωστή στον πολύ κόσμο. Α, το πόσο άρρωστος ήταν ο κύριος Κώστας Αηδηνίου, νυν πρόεδρος των βετεράνων του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Παραμονές του αγώνα με το ρεκόρ εισιτηρίων, καμιά 50.000 ήταν μόνο στο Καφτατζόγλιο, εκείνο το μεσημέρι του 1971. Ηρακλής Παναθηναϊκός 1-0 με γκολ του Ζαφυρίδη. Είναι 10 μέρες στο κρεβάτι με πρόβλημα στο έντερο ο Κώστας Αηδηνίου. Και ακούστε την ιστορία που μας είπε σήμερα μιλώντας στην κάμερα του Ηρακλής TV. Που ήμασταν δίπλα-δίπλα στην αποθήκη γάμα στο λιμάνι. Και είναι φοβερή ιστορία. Να τον ακούσουμε. Κάποιος από κόμματα των εφημερίδων εκείνης της εποχής, γιατί τότε δεν υπήρχε και η τεχνολογία όπως είναι τώρα, τώρα είναι πολύ διαφορετικά, το ξέρετε, μπορεί κάποιος να βρει πάρα πολλά παιχνίδια στα οποία πρωταγωνιστήσαμε ως ηγετική ψευδονομία τότε του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Εσείς ποιες στιγμές έχουν αποτυπωθεί καλά στο μυαλό σας που θέλετε να τις μοιράσετε με τον κόσμο τώρα, να τις μοιραστείτε μαζί μας? Μία, δύο στιγμές. Θα πω μία και φτάνει. Μία και τέλος. Ήταν το παιχνίδι αυτό με τον Παναθηναϊκό. Το Γενάρη του 1971, προπονητής ο Λιούμπις Αουσπάιτς, ένας Γιουγκοσλάβος, ένας μάγος στην ψυχολογία, στην κυριολεξία. Ήμουν άρρωστος 10 μέρες και οι γιατροί είχαν απογορεύσει. Πυρετό. Με λίμωξη εντέρων. Δύσκολο πολύ. Πάρα πολύ. Ήμουν που ήμουν ελιποβαρής, είχα χάσει και 3 κιλά, οπότε δεν μπορούσα να περπατήσω. Οι γιατροί μου είχαν απαγορεύσει. Ερχόταν ο Σπάιτς κάθε μέρα στο σπίτι, το βραδάκι μετά την προπόνηση. Ρωτούσε τους γιατρούς τι κάνει ο Κώστας, πώς είσαι κλπ. Λέω, μίστερα, δεν μπορώ να παίξω, οι γιατροί τον απαγορεύσαν. Επειδή ήταν όμως αλεπού ο Σπάιτς, ήρθε το Σάββατο το μεσημέρι στο σπίτι μου και μου λέει, Κώστα, θα μου κάνεις μια χάρη? Λέω, ευχαριστώ. Λέει, πάρε τις μπιτζάμες και τα ρούχα και έλα στο ξενοδοχείο για ψυχολογικούς λόγους. Τότε ήμουνα το πάνω στον Ηρακλή, δεν είναι εγωιστικό, αλλά έτσι ήταν. Λογικό μου φάνηκε, πάω στο ξενοδοχείο, πάω να κοιμηθώ, δεν μπορούσα ούτε να κοιμηθώ. Την άλλη μέρα ξυπνάω, δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια. Ερχόταν ο Λούμπης κάθε τόσο, τι γίνεται Κώστα, τι λέμε ύστερα, μην με υπολογίστε. Διώχνει την ομάδα από το ξενοδοχείο με το πούλμα και με παίρνει εμένα στο αμάξι. Πρώτη φορά γινόταν αυτό. Προσπαθούσε να βρει τρόπο για να με... Για να σας μεταφέρει ο ίδιος στο γήπεδο. Όχι, ναι. Προσπαθούσε να βρει τρόπο για να με επηρεάσει, να του πω το OK. Ναι. Κάναμε φόρτα, πήγε το πούλμαν από το Ολύμπιο το ξενοδοχείο, πήγε στο Καρτατζόγλιο νωρίς. Εμείς κάναμε το γύρο κάτω από την Μακεδονία, παλάσανε, βγήκαμε πάνω, κάναμε ένα τεταστάκι. Προσπαθούσε να με ψήσει. Σας έψησε. Πάμε στο γήπεδο, τίποτα. Τα παιδιά κοιτάνε ούτε δεκάδα, τίποτα. Μου λέει, πάμε λίγο να δούμε γήπεδο, Κώστα. Σπαστά ελληνικά μιλήσατε. Ναι. Μπαίνω μέσα, σηκώθηκε όλο στο κόσμο. Γεμάτο το Καφτατζόγλιο. 50.000 κόσμο, όχι 40. Το ρεκόρ των εισιτήριων. Και παραπάνω. Και παραπάνω, ναι. Λέει, μπαίνω μέσα και λέω τώρα αυτό μου, αμάρα Κώστα, τι γκίνια, λέω. Πρώτη φορά γέμισε το Καφτατζόγλιο, δώσ' πολύ και δεν θα παίξεις. Κάποια στιγμή με κοιτούσε, πάει, τον κάνω έτσι. Άντε μπρε Κώστα, μου λέει, μια εβδομάδα περιμένω αυτό το OK. Έπαιξα, ήμουν ο καλύτερος παίκτης στο γήπεδο από ό,τι λέγανε. Που να μην ήσασταν και άρρωστος, ε. Εντάξει. Πολλές φορές ορισμένα παιχνίδια είναι το κίνητρο που πήρατε, ναι. Είναι... Και τότε η ομάδα ήταν πρώτη-δεύτερη, τρίτη. Και άμα είχαμε τουλάχιστον δύο παιδιά ακόμα να βοηθήσουν, εμένα και δύο άλλα παιδιά που πρωτοστατούσαν. Μπορούσε να χτυπήσει, πιστεύω, και το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Γιατί ήμασταν για αρκετό καιρό πρώτη-δεύτερη. Δεν πειράζει. Να ολοκληρώσουμε τα ηχητικά από τις συνεντεύξεις που δόθηκαν σήμερα στο Ηρακλής TV. Επαναλαμβάνω, η γιορτή εκδήλωση συνεχίζεται ακόμα και τώρα με την παρουσία του ποδοσφαιρικού τμήματος, του μπασκετικού τμήματος. Και σε λίγο θα υπάρξουν οι βραβεύσεις στις 8.30 των ομάδων του 2011 που έπαιξε στην Καλλικράτεια και πέρυσι που έπαιξε οι πιτσιρικάδες στη Γάμα Εθνική, συμβολικές κινήσεις. Και αργότερα υπάρχουν δύο συγκροτήματα για να μας συντροφεύσουν μουσικά.
να κλείσουμε, Δημήτρη, με Γρηγόρη Φανάρα, τον αρχηγό του 1976 που σήκωσε το κύπελο του Ηρακλή. Ο Ηρακλή, κομμάτι αυτής της ιστορίας είναι στα δεξιά μου. Ο άνθρωπος, ο τερματοφύλακας, ο ποδοσφαιριστής που σήκωσε το μοναδικό κύπελο το 1976. Το έχουμε δίπλα μας. Κύριε Γρηγόρη Φανάρα, μεγάλη μας χαρά. Χρόνια και, πολλά. Χρόνια πολλά και δική μου χαρά. Είναι διπλή αντάμωση τώρα. Έτσι ακριβώς. Είναι αλήθεια ότι... Μαζί με την κούπα εδώ. Έτσι, έτσι. Είναι αλήθεια ότι η μέρα σήμερα είναι πολύ μεγάλη, γιατί ο σύλλογος μας ήταν από τους πιο... είναι και είναι ο πιο μεγάλος σύλλογος στην Ελλάδα, ο πιο σπουδαίος και ο πιο ιστορικός. Και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα πρέπει να μείνει έτσι ακριβώς όπως έχει, άσχετα τώρα εάν βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, με τον κόσμο να τη στηρίζει όπως τη στηρίζει αυτά τα δύσκολα χρόνια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε το δρόμο μας ξανά και να βρεθούμε εκεί που, εκεί που ανήκουμε. Τι είναι για σας ο Ηρακλής? Ο Ηρακλής για μένα είναι σχεδόν όλη μου η ζωή, γιατί εκτός του ότι πέρασα τα ποδοσφαιρικά μου χρόνια σαν ποδοσφαιριστής, σαν αθλητής, γύρω στα 15-17 χρόνια ήμουν επαγγελματίας. Εκτός του ότι ήμουν επαγγελματίας, μετά από εκεί και πέρα πρόσφερα σε διάφορες θέσεις, από βοηθός, από γενικός αρχηγός, από αντιπρόεδρος, σε αυτή την ομάδα, όποτε με χρειάστηκε και όποτε με κάλεσε ο Ηρακλής, ήμουνα πάντα κοντά του. Πάμε εδώ. Εδώ είναι ένα από τα πιο... Δικό σας. Όχι δικό μου, όλων των παιδιών. Όλων των παιδιών, όλων του κόσμου, όλων του κόσμου, γιατί αυτό το πράγμα ανήκει σε όλους, σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή, και πιστεύω ότι η στεναχώρια μου η μεγάλη είναι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορέσαμε να το επαναλάβουμε. Και μείναμε μόνο σε αυτή την κατάκτηση. Από τη μία η χαρά που ακούτε ότι εσείς είστε ο αρχηγός. Μακάρι, κύριε Γρηγόρη, μακάρι, κύριε Γρηγόρη Φανάρα, να σταματήσουμε να λέμε ότι ο τελευταίος που σήκωσε κύπελο ήταν ο Γρηγόρης Φανάρας. Έχουν περάσει 42 ολόκληρα χρόνια από τότε. Μακάρι κάποια στιγμή, είναι και γρήγορα αυτή, γιατί όχι, να σταθεί ο Ηρακλής ξανά στα πόδια του και διεκδικητής τίτλων. Να διαβάσω το μήνυμα της Λίας. Χρόνια πολλά στην Ηρακλάρα μας, στην τρέλα μας, στην ψυχοθεραπεία μας, στη χαρά μας, στη λύπη μας, στην υπομονή μας. Πόσα συναισθήματα μπορεί ο καθένας να αισθανθεί από μια ιδέα, θα μπορούσα να λέω μέχρι αύριο, πόσο περισσότερο όταν αυτή η ιδέα είναι η κυανόλευκη, η μυθαϊκή Ηρακλάρα μας, 110 χρόνια ιστορία, όλοι κοντά, όσες χαρές και όσες πίκρες και αν ζήσαμε και ζούμε χίλια χρόνια. Και να ενημερώσω, γιατί το θυμήθηκα τώρα με το μήνυμα της Λίας, και να πω ότι η γυναίκα κερδίζει το κρασί χίλια χρόνια, η Νάντια Ημάλιου, η οποία έχει γεννηθεί 29 Νοεμβρίου και μας έστειλε το μήνυμα και αυτόματα παίρνει το κρασάκι, θα της το δώσουμε να το πιει στην υγεία του Ηρακλή. Λοιπόν, κάτι ακόμα χρωστάω, πούντο, να το. Του φίλου μου του Χάρη, ανατριχύλα όταν ακούς τον παππού από την Άουσα, συγχαρητήρια, όλα καλά. Να σε καλά, Χάρη μου. Λοιπόν, κλείνουμε για να ξαναπάω και στο λιμάνι, να δω και τις βραβεύσεις, να δω και τις συναυλίες, εσύ μπαλόμπα. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Βρέφος ήσουν και σου έριξαν φίδια. Μεγάλωσες και σε έβαλα να καθαρίσεις στάβλους. Γέννησες ήρωες. Δημιούργησες αθλητισμό και πολιτισμό, επαναστάτησες και όσα χρόνια κι αν πέρασαν δεν επέτρεψες σε κανέναν να εξηγήσει το τι σημαίνει να είσαι Ηρακλής. Γιατί αυτό δεν εξηγείται, είναι μέσα σου. Καλό βράδυ.